Θα είμαι πολύ, πολύ σύντομος. Το προνόμιο του δημοσιογράφου να εστιάζουμε και να μην μιλάμε πιο πολύ σαν τους πολιτικούς που έχουν να καλύψουν το μεγαλύτερο φάσμα. Τα προνόμια της πιστωτικής σας κάρτας έχουν ακυρωθεί. Ας ξεκινήσουμε λίγο τη νέα οικονομική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πάμε το παρακάτω και στα υπόλοιπα. Έχουν τελειώσει ψευδεστήσεις για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, εδώ στην Ελλάδα. Πρώτα από όλους. Πρώτοι εμείς από όλους. Βρεθήκαμε στην κρίση αυτή και άρα γνωρίζουμε και βλέπουμε λίγο πιο καθαρά. Βλέπετε, διεξάγεται ένας πόλεμος κανονικός, με οικονομικά μέσα φυσικά, τα γνωστά οικονομικά όπλα για τα οποία αναφερθήκανε και ο Κώστας και ο Δημήτρης και ο Δημήτρης και ο Γιάννης. Κανονικός πόλεμος με όπλα οικονομικά. Για λόγους που μπορεί να ψάξει κανείς και στην πρόσφατη ιστορία του γερμανικού κράτους, βλέπουμε τη χώρα αυτή να προσπαθεί να πρωταγωνιστήσει στο διεθνές στερέωμα κόντρα στα παραδοσιακά μεγαθύρια όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, άλλες ισχυρές ευρωπαϊκές δυνάμεις, την σημερινή Ρωσία. Γι' αυτό και μία στις δύο λέξεις θα παρατηρήσατε που ακούγονται από το στόμα του Σόιμπλε είναι ανταγωνισμός, ανταγωνιστική οικονομία κτλ. Και για να το πετύχει αυτό η Γερμανία σήμερα προτίμησε να αναστείλει το ευρωπαϊκό project για το οποίο μιλάγαμε τόση ώρα νωρίτερα, με τις ιδρυτικές συνθήκες, να βάλει στον πάγο την πολιτική και την κοινωνική ενοποίηση, το πεδίο, αν θέλετε, το κοινωνικό, και να διασφαλίσει καταρχήν το νόμισμά της. Διότι πρόκειται περί μιας στρατηγικής αυτή να έχει ένα ισχυρό διεθνές παγκοσμίως νόμισμα. Χωρίς να πω σε πολιτική οικονομία ιδιαίτερη, η Γερμανία έχει πάρει πίσω το ευρώ από τις άλλες χώρες που το χρησιμοποιούν. Ανακλήθηκαν τα προνόμια της πιστωτικής κάρτας, δηλαδή, που είχαν οι άλλες χώρες με τη χρήση του ευρώ και του φθηνού δανειακού χρήματος. Και οι άλλες χώρες πλέον μπαίνουν σε ένα καθεστώς διαχείρισης εν λειτουργία, εντός ευρώ δηλαδή, οι χώρες με τα μεγάλα θρέα και με τα μεγάλα ελλείμματα. Για να μπορέσει το ευρώ να διασφαλίσει την ανάπτυξη στη Γερμανία και την αντίστοιχη γεωπολιτική ισχύ που αυτή προσδίδει, δεν μπορεί ο καθένας που το χρησιμοποιεί το νόμισμα αυτό, τα άλλα κράτη-μέλη, να δανείζεται όπως γουστάρει, όπως θέλει με τη δικιά του πολιτική και τις δικές του βλέψεις και να έχει τα ελλείμματα που εκείνος μπορεί να θεωρεί ότι μπορεί να διατηρεί. Τα αναπτυξιακά κονδύλια που είναι να έρχονται από εδώ και στο εξής, το είπε ο Σόιμπλε ξεκάθαρα αυτό, θα εξετάζεται άμα είναι αμυγός για ευρωπαϊκά ζητήματα, αν η χώρα, κράτος μέρος που τα λαμβάνει, προσφέρει ευρωπαϊκό όφελος και όχι απαραίτητα εθνικό. Αυτό μας έρχεται. Γιατί αυτό τώρα σχετίζεται με την άνοδο της ακροδεξιάς, διότι σχετίζεται καταρχήν στον βαθμό που την βγάζει στο προσκήνιο πολιτικά-κοινωνικά και στον βαθμό που η λιτότητα εκτραχύνει τις κοινωνίες. Το αίσθημα της επιβίωσης δεν φημίζεται για την προσφορά του στον σοσιαλισμό ή στην ανάπτυξη. Είναι ένα βασικό λοιπόν δεδομένο αυτό που φέρνει και τον νεοφιλελευθερισμό βέβαια πρώτων ευθυνών του για την εκόλαψη της ακροδεξιάς. Από τη στιγμή που μετατρέπει τα δικαιώματα, το είπε πολύ πρόσφατα η Χριστίνα Κίρχνερ. Μετατρέπει τα δικαιώματα ο νεοφιλελευθερισμός όλων σε προνόμια των πολύ λίγων. Ευθύνεται λοιπόν και αυτός για τις ακραίες τάσεις που παρατηρούμε. Γιατί τώρα, ειδικά στην Ευρώπη, τόση άνοδος των ακραίων, και αν είναι μόνο η οικονομική κρίση, προφανώς και όχι. Ο Γιάννης Οπονός είπε πολλά πράγματα επ' αυτού, άρα θα πω ελάχιστα πράγματα. Δεν έγινε ποτέ, έμαθα και εγώ πρόσφατα, η απαραίτητη επίσκεψη στον ψυχολόγο που λέμε. Η Ευρώπη των πολέμων, των δύο παγκοσμίων και άλλων τόσων πολλών πολέμων, δεν έκανε την κάθαρσή της. Είτε την έκανε όπως η Γερμανία, το γερμανικό κράτος, όπως έγινε εκεί, κατά τόπους. Υπάρχει μια, με σύγχρονα δεδομένα μάλιστα, υπάρχει μια πρώην Ανατολική Γερμανία στον πάγο, η αριστερά στο στόχαστρο του γερμανικού κράτους και αυτό, του κρατικού μηχανισμού κιόλας, των υπηρεσιών, των μυστικών και όχι μόνο. Οι ακροδεξιοί παραμένουν αφυλακωμένοι στο στράτευμα, μεγάλο σκάνδαλο στη Γερμανία αυτό, και όχι μόνο, σε πολλά κρατήδια, στις κυβερνήσεις τους. Έγινε όμως η κουβέντα, είτε δεν έγινε καθόλου. Όπως στην Αυστρία, για την οποία επίσης ακούσαμε πολλά πράγματα. Στην Αυστρία που γεννήθηκε ο Χίτλερ. Και ο Φρόιντ. Δεν το πάω εκεί ποιος είναι Ναζί, προς Θεού, δεν κάνω αυτή τη σύγκριση, δεν κάνω αυτό το σχετισμό. Και ο Φρόιντ. Και ο Φρόιντ. Και άλλοι πάρα πολλοί. Και άλλοι πάρα πολλοί. Δεν έγινε, το έμαθα πρόσφατα, δεν έγινε στην Αυστρία ποτέ η συζήτηση που έγινε στη Γερμανία. Ο Χίτλερ τα έκανε αυτά, λέει, όταν ήταν στη Γερμανία. Εμείς είμαστε ακόμα. Τέλος πάντων, πού το πάω.
με όρου σύγχρονη μεταπολεμική ιστορία, τα λέω αυτά και πάρα πολύ χοντρικά. Προφανώς είναι πολύ πιο σύνθετο. Σήμερα λοιπόν τα έχουμε αφήσει όλα σε θεσμούς που έχουν ατροφήσει, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, με θεσμούς που έχουμε οικοδομήσει με αστοχίες υλικού αλλά και με κατασκευαστικά λάθη. Χώρες που για παράδειγμα που βάλαμε όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να τις βάλουμε, για να το κρατήσουμε το μαγαζί όπως λέμε. Με τα κατασκευαστικά λάθη της Ευρωζώνης, τα βιώνουμε εμείς φυσικά εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα βιώνουμε την επιστροφή στις εθνικές κυριαρχίες, που πρέπει καταρχήν να επιβεβαιωθούν, διότι οι θεσμοί προκάλεσαν ζημιές εκεί πέρα, και πρέπει επίσης να υπερισχύσουν για την ακραία τάση έναντι των υπολείπων. Στο πάγιο αυτό πρόβλημα της Ευρώπης που δεν απέβαλε τελικά τον πόλεμο από μέσα της, τον ξαναφέραμε πρόσφατα στην Ιουγκοσλαβία, θα έχουμε κι άλλο πόλεμο. Το βασικό σενάριο, το baseline σενάριο που λέμε τις αγορές, φοβόμαστε πάρα πολύ στη Φύρον τι πρόκειται να γίνει, δεν φαίνεται να έρθει το διέξοδο. Στην Κύπρο δεν προβλέπουμε κάτι τουλάχιστον, όπως καταφέρει να μάθει και το κρύο εξωτερικό, δεν περιμένουμε κάποια ανάπλεξη, αλλά δεν περιμένουμε και λύση. Σε αυτή τη συγκυρία δεν περιμένουμε και λύση. Βιώνουμε την αποσύνδεση λοιπόν και των θεσμών. Το Brexit, για το οποίο επίσης πολλά ακούσατε, το επιβεβαιώνει όλο αυτό. Και μπορεί στο τιμόνι του Brexit να ήταν η ακροδεξιά, μπορεί στο τιμόνι του Brexit να ήταν η δεξιά ευρωσκεπτικιστική ελίτ, αλλά και ο Κόρμπιν από τα αριστερά ήταν πρόθυμος να την εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Σκοτσέζοι τελικά, όταν το ξανασκέφτηκαν, αυτή την Ευρώπη, όταν εμάς το ξανασκέφτηκαν, δεν δείχνουν τόσο να θέλουν να μπουν σε αυτήν. Δεν αρέσουμε πια. Και αν είσαι απέναντι την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός αυτής, και γιατί να σου αρέσει πλέον. Έχει όλο ένα και μεγαλύτερο τίμημα στην εθνική κυριαρχία σου. Έχει δημοσιονομικό κορσέ γερμανικό, πολύ συγκεκριμένο. Το αφεντικό είναι η Γερμανία. Αποφασίζει και διατάσσει. Και καθώς η παγκόσμια γεωπολιτική ενδείκνυται γενναίες συμμαχίες, γιατί να μπει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπήκα στο τι πρέπει να γίνει, διότι δεν είναι τόσο δύσκολο και το είπε ο Γιάννης, το είπε ο Δημήτρης, ο Τζανακόπουλος, το είπαμε όλοι, το είπε ο Κώστας Κουζίνας. Αλλά να προσθέσω και αυτό, ότι και οι θεσμοί που δεν λειτουργούν ούτε κατά το καταστατικό τους πλέον, κατά ελάχιστο, πρέπει να κάνουν μια επανεκκίνηση. Οι εθνικές κυριαρχίες πρέπει να συνεπάρξουν, αλλά πρέπει να μπορέσουν να συνεπάρξουν και γι' αυτό υπάρχει πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις ιδρυτικές συνθήκες, όχι με βάση αυτό που θέλει ο κύριος Σόιμπλε, τονίζω τον κύριο Σόιμπλε. Και γιατί φυσικά δεν γίνεται όλο αυτό, διότι και η Γερμανία, πολύ βασικό παράγον, έχει άλλες πλέον προτεραιότητες. Και το βασικό σενάριο είναι ότι αν δεν αλλάξει αυτό, θα αποδομηθεί και άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον άλλες προτεραιότητες, και αν δεν αλλάξει αυτό, μπορεί να έχουμε ανάφλεξη σε κάποιο μέρος του πλανήτη. Και στην Ασία υπάρχουν πλέον άλλες προτεραιότητες. Με την Κίνα και τον επαναπροθεσμό των σφαιρών επιρροής. Αυτά για πρώτη κουβέντα, ίσως και λίγο τροφή για συζήτηση και παραδείγμα το μικρόφωνο.